Τα δικά σας τα σχέδια από εδώ και πέρα ποια είναι? Δεν έχω σχέδια πια. Εγώ περιμένω το θάνατο από εδώ και μπρος. Δεν έχω ούτε σχέδια, ούτε μελλοντικά πράγματα, ούτε τίποτα. Περιμένετε το θάνατο, το λέτε έτσι? Βεβαίως. Τελείωσα. Δυστυχώς. Λίγο νεράκι έχει, ζητήσαμε λίγο νεράκι αν έχει. Άμεσο, η χώρα μας δεν προσφέρεται για τέτοιες, είναι πολυτέλειες. Κολακεύονται οι κύριοι που μας κυβερνάνε. Υπάρχουν σήμερα περιθώρια για παραμύθια, για όνειρα. Επιτρέπει η εποχή μας. Στην νοημότητα, όχι. Στην νεανική ηλικία, κάθε νεανική ηλικία σε κάθε εποχή θα έχει τα νέα. Δεν μπορώ να σου πω ότι ανήκω στην εποχή των ονείρων. Λυπάμαι γι' αυτό. Τα όνειρα όμως δεν νομίζω ότι απαραίτητα πρέπει να έχουν ηλικία. Όνειρα μπορεί να έχει ο καθένας. Τι όνειρα μπορεί να έχει ένας άνθρωπος 65 ετών, όπου μπορεί και βλέπει τα πράγματα σαν ακτινογραφία? Το όνειρο είναι όταν δεν μπορείς να δεις τις ακτινογραφίες και βλέπεις τις εικόνες. Αρχίζουμε και βλέπουμε τις πλαστικές εικόνες, εκείνες τις καλκομανίες. Μετά βλέπουμε τις φωτογραφίες, μετά τη ζωγραφική και στο τέλος ακτινογραφίες. Εγώ είμαι στην περιοχή των ακτινογραφιών. Παρ' όλα αυτά, επειδή εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό, πρέπει να ρωτήσω. Ο Χατζηδάκης ο Μάνος έχει κάποια όνειρα? Όχι. Έχω σχέδια. Όνειρα, όχι. Τα σχέδια είναι μία έκφραση ζωτικότητας. Τα όνειρα είναι μία μορφή άγνοιας. Δεν για μπορώ να έχω άγνοια. Δεν μου επιτρέπεται. Δεν αισθάνομαι άσχημα καθόλου. Απλούστατα σέβομαι τα όνειρα των νέων, όπως και σέβομαι την μεταλλαγή τους σε σχέδια απλώς όσο περνάει ηλικία.